Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η σημερινή μας απεργία καταγράφει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι η μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων χρόνων. Εκφράστηκε παλαϊκή και ομόθυμη απέτηση. Το νομοσχέδιό σας είναι για τα σκουπίδια. Δεν διορθώνεται, δεν βελτιώνεται. Αποσύρετε το τώρα. Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους αγώνες των αυτεργατών. Η προσπάθεια ποινικοποίησης και καταστολής της απεργίας τους έπεσε στο κενό. Έσπασαν τα μούτρα τους κυβέρνηση και εφοπλιστές απέναντι στην ενότητα και την αποφασιστικότητα των ίδιων των αυτεργατών και στην πλατιά αλληλεγγύη που αγκάλιασε την απεργία τους. Η σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση των συνδικάτων στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, σε δεκάδες άλλες πόλεις, δείχνει την αποφασιστικότητα της εργατικής τάξης να αντιπαλέψει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Η επιτυχία της σημερινής απεργίας είναι η καλύτερη απάντηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηθάφτη, οι οποίοι εδώ και μήνες ισχυρίζονται ότι το νομοσχέδιο εκφράζει δήθεν την πρόοδο και τον εξυγχρονισμό, ότι έχει δήθεν τη λαϊκή αποδοχή. Δεν έχει βρεθεί ούτε ένα συνδικάτο πλην της θλιβερής ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ που να χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο θετικό. Δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος ή μία εργαζόμενη σε όλη τη χώρα που να μην αντιλαμβάνεται ότι αυτό που φέρνει η κυβέρνηση θα είναι πραγματικός όλεθρος για τη ζωή τους. Οι θλιβερές εικόνες της συζήτησης τούτες τις ημέρες στις επιτροπές της Βουλής επιβεβαιώνουν ότι το νομοσχέδιο φτιάχτηκε για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Πάνω από τα 3/5 των φορέων που καλέστηκαν να τοποθετηθούν ήταν εργοδοτικοί φορείς που τους έχει ανοίξει η όρεξη. Μυρίζοντας αίμα όπως τα τσακάλια, χειροκροτούν το νέο νομοσχέδιο και ζητούν τα μέτρα της κυβέρνησης να γίνουν ακόμα πιο αντιδραστικά. Παρόλα αυτά, η απόρριψη του νομοσχεδίου από τους εργαζόμενους και την νεολαία είναι καθολική. Γι' αυτό έχουν λυσάξει τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και επιτίθονται στους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες. Ξεσαλώνουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάφορες γνωστές ιστοσελίδες, αξιοποιώντας τυχοδιεκτικές ενέργειες που καμία σχέση δεν έχουν με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, για να συκοφαντήσουν τις απεργίες, για να καλλιεργήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, για να ξεράσουν αντικομμουνισμό. Όμως σήμερα η εργατική τάξη τους κέρασε ξυδάκι. Νέκρωσαν οι αστικές συγκοινωνίες κόντρα στη πίεση που δέχτηκαν από ξεπουλημένους εργατοπατέρες αλλά και κυβερνητικούς παράγοντες να αναστείλουν την απεργία τους. Νέκρωσαν όλα τα εργοτάξια, το λιμάνι του Πειραιά από άκρη σ' άκρη, πάρα πολλά εργοστάσια στην Αττική. Καταγράφηκαν χιλιάδες απεργοί στο εμπόριο, στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις τηλεπικοινωνίες, σε άλλες επιχειρήσεις. Πολλοί νέοι και νέες που πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή με το σωματείο τους έκαναν το βήμα της απεργίας. Έπεσε στο κενό η προσπάθεια της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ σε συντονισμό με την κυβέρνηση και τις ενώσεις των επιχειρηματικών ομήλων να διασπάσει και να υπονομεύσει το μεγάλο απεργιακό μέτωπο εκατοντάδων ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και σωματείων. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που έκαναν τα συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜ εδώ και μήνες για να αποκαλύψουν τον ταξικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου
και τις τρομακτικές συνέπειες στη ζωή των εργαζομένων. Για να σπάσουν το κλίμα εφησυχασμού και αναμονής που καλλιεργούσε η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Για να σπάσουν το κλίμα της ιτοπάθειας που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, του θα λογαριαστούμε μετά. Για να απαντήσουν σημείο προς σημείο στην αντιδραστική προπαγάνδα της κυβέρνησης. Για να οργανωθεί πάλι το συνδικάτων με διάφορες μορφές και με κλιμάκωση του απεργιακού αγώνα τόσο στις 26 Νοέμβρη όσο και στις 6 του Μάη, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, κόντρα στην προσπάθεια επιβολής από την κυβέρνηση μέτρων περιορισμού της δράσης των συνδικάτων, αλλά και απέναντι στην απεργοσπαστική τακτική της ΓΕΣΕΕ. Οι εργαζόμενοι μέσα από την ίδια τους την πείρα επιβεβαιώνουν ότι τους έχουν προειδοποιήσει τα συνδικάτα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πατώντας τους αντιδραστικούς νόμους που έχουν ψηφίσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έρχεται να ολοκληρώσει το αντιδραστικό τους έργο. Επιδιώκουν να επιβάλλουν τις ανατροπές του αιώνα, να καταργήσουν το οκτάωρο που κατακτήθηκε πριν έναν αιώνα στην Ελλάδα μέσα από σκληρούς και αιματηρούς αγώνες, να βάλουν ουσιαστικά εμπόδια στη δράση των συνδικάτων και να καταργήσουν επί της ουσίας το απεργιακό δικαίωμα. Η κυβέρνηση με ψέματα επιδιώκει να κρύψει ότι διαμορφώνει μια ζωή κόλαση για όλους τους εργαζόμενους, απογειώνει την κινητικότητα και την ευελιξία, καταργεί την Κυριακή αργία, καθυλώνει τους μισθούς των εργαζομένων στα επίπεδα του κατώτατου μισθού. Όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ατομική συμφωνία. Μόνος ένας εργαζόμενος απέναντι στον εργοδότη του, πώς μπορεί να αρνηθεί τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τα 10 ώρα, τα 11 ώρα, τα 12 ώρα και μάλιστα τσάμπα με τις εκατοντάδες απλήρωτες υπερορίες στον χρόνο, τις 50 και 60 ώρες δουλειά την εβδομάδα, τις 12 συνεχόμενες ημέρες εργασίας. Ας συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να είναι ένας οικοδόμος πάνω στην καλωσιά για 60 και 70 ώρες την εβδομάδα. Τι σημαίνει ένας οδηγός της ΕΘΕΛ στο τιμόνι ενός λεωφορείου 10 και 12 ώρες, κουβαλώντας 50 και 60 άτομα σε κάθε δρομολόγιο. Και μάλιστα, εάν υπολογίζεται ως ανενεργός ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο δρομολογίων, πόσες ώρες θα πρέπει πραγματικά να εργάζεται για να συμπληρώσει το 10 ώρο. Ας σκεφτούμε τι σημαίνει ένας εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ ή ένας εργαζόμενος στο αεροδρόμιο που δουλεύει 4 ώρο και τώρα θα δουλεύει 8 ώρο και μάλιστα διακεκομένο. Πρακτικά σημαίνει ότι θα τον έχει ο εργοδότης στη δουλειά από τις 9 το πρωί ως 8 το βράδυ, με ένα ενδιάμεσο κενό που θα κάνει ασύμφορο για τον εργαζόμενο να γυρίσει σπίτι, αλλά ταυτόχρονα θα τον έχει και σε εφεδρεία αν πλακώσει δουλειά να δουλέψει τότε. Με δεδομένα ότι ενισχύεται αποφασιστικά το διευθυντικό δικαίωμα πάνω και από τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά και με τη μεγάλη στρατιά του 1 εκατομμυρίου ανέργων που υπάρχουν, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για ελευθερία με το πιστόλι στον κρόταφο. Να ήταν όμως μόνο αυτό? Η κυβέρνηση επιτίθεται με λύσα στους αγώνες των συνδικάτων και στο απεργιακό δικαίωμα. Προωθεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το χαφιεδισμό, την ακόμα μεγαλύτερη και απροκάλυπτη επέμβαση των εργοδοτών και του αστικού κράτους στα συνδικάτα. Νομιμοποιεί και προστατεύει την απεργοσπασία, περιορίζοντας και ποινικοποιώντας την απεργία. Διαμορφώνει τόσες πολλές προϋποθέσεις για να κηρυχτεί μια απεργία από ένα σωματείο που την κάνει πρακτικά αδύνατη. Ταυτόχρονα όμως φτιάχνει πολλές νέες προϋποθέσεις για να κηρυχτεί μια απεργία παράνομη για ψήλου πίδημα. Η τελευταία περίπτωση με την απεργία των αυτεργατών είναι χαρακτηριστική και δείχνει ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις
της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομήλων να καταργήσουν στην πράξη την απεργία. Ανοίγει ο δρόμος για την παρέμβαση αντιδραστικών και προβοκατόρικων ομάδων, όπου με ψευδείς και συκοφαντικές καταγγελίες, ακόμα και με προβοκατόρικες ενέργειες, όχι μόνο θα ακυρώνεται μια απεργία, αλλά οι οργανωτές της, τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστές, θα τρέχουν στα δικαστήρια κατηγορούμενοι, θα χάνουν τη δουλειά τους και θα τους καταλογίζονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα ως αστικές αποζημιώσεις στους επιχειρηματίες. Η περιφρούρηση της απεργίας μετατρέπεται σε ποινικό αδίκημα. Αρκεί μια καταγγελία για άσκηση ψυχολογικής βίας, το ίδιο και στα πλαίσια προετοιμασίας της απεργίας. Τα συνδικάτα με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες θα μετατραπούν σε βάσεις δεδομένων και οι εργαζόμενοι αντί για μέλη του σωματείου θα είναι απλά followers. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, δεν είναι μόνο επιδίωξη της κυβέρνησης αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, αλλά και του συνόλου των αστικών κομμάτων. Όσοι έχουν αυταπάτες για το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινάλ ΠΑΣΟΚ που έχουν κηρύξει δήθεν τον πόλεμο στο νομοσχέδιο, ας δουν τι λένε και τι κάνουν τα στελέχη τους δεξιά και αριστερά. Προχθεσινό άρθρο στην Αυγή προετοιμάζει τους εργαζόμενους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν γίνει κυβέρνηση, δεν θα καταργήσει τα μέτρα όπως δεν έσκησε και τα μνημόνια. Βουλευτής και γνωστός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δύο μέρες πριν την απεργία, καλλιεργούσε την ιτοπάθεια και χτύπαγε πισόπλατα την απεργία, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί όσο πλατιά συμμετοχή κι αν έχει ο απεργιακός αγώνας. Ο μόνος στόχος, λέει, πρέπει να είναι να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Αυτόν τον τύπο ξεδιάντροπα θα τον δείτε να διαδηλώνει ενάντια δήθεν στο νομοσχέδιο στην αποκάτω πλατεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει παιχνίδια στην πλάτη του κινήματος και των εργαζομένων. Θέλει την πλάτη των αγώνων για να γίνει σκαλοπάτι, για να ανεβοκατεβαίνουν στις κυβερνητικές καρέκλες. Τη δύναμη των εργαζομένων τη φοβούνται. Τους θέλουν μόνο παθητικούς, δέκτες στη γωνία για να ψηφίζουν κάθε 4 χρόνια. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, συνδικαλιστικό κίνημα, διεξάγουν ηλεκτρονικές εκλογές σε σωματεία που έχουν την πλειοψηφία πριν ακόμα ψηφιστεί ο νόμος, καλλιεργώντας και με αυτόν τον τρόπο την υποταγή και τη μυρολατρεία. Το ίδιο κάνουν και στελέχη της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ σε άλλα σωματεία. Επιβεβαιώνεται ότι στον πόλεμο που ισχυρίζεται ότι μπαίνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν για πολεμοφόδια τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν ψηφίσει τα τελευταία 11 χρόνια και ακόμα πιο πίσω η κυβερνήση τους μαζί και της Νέας Δημοκρατίας. Υπηρετούν με συνέπεια τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων. Διαγωνίζονται για το ποιος μπορεί να μοιράσει καλύτερα στους ομίλους τα δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, προωθώντας τις πράσινες business και ένα σύγχρονο New Deal που εξασφαλίζει την έξοδο από την καπιταλιστική κρίση. Συνομολογούν ότι αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα και όσα σχεδιάζουν να ακολουθήσουν, όπως με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, είναι προαπαιτούμενα για να απορροφηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης από τα μονοπόλια. Γι' αυτό και υλοποιούν κατά γράμμα αυτή τη στρατηγική. Επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων προϋποθέτουν το τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων και την ένταση της εκμετάλλευσης. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, με αφορμή αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο, απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους, ειδικά στις νέες και στους νέους, και τους καλούμε να σκεφτούν γιατί, ενώ υπάρχει τέτοια πρόοδος της επιστήμης και της γνώσης, γιατί ενώ υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, οι αστικές κυβερνήσεις με τα μέτρα που νομοθετούν μας γυρνούν 1,5 αιώνα πίσω. Γιατί ενώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις οι εργαζόμενοι να δουλεύουν,
σταθερό ημερήσιο χρόνο, ακόμα μειωμένο ακόμα και σε σχέση με το οκτάωρο, και να ζουν καλύτερα. Διαμορφώνονται συνθήκες δουλειάς και ζωής πραγματικής κόλασης. Το σύνθημα της ΓΕΣΕΕ ότι η ανάπτυξη δεν γίνεται με εξιθλιωμένους εργαζόμενους όχι μόνο είναι ψεύτικο, είναι η πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη προϋποθέτει δουλειά ήλιο με ήλιο, με μισθούς πείνας και χωρίς δικαιώματα. Προϋποθέτει εξαντλητικά ωράρια και παντελή έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες ακατεμένους εργάτες κάθε χρόνο. Προϋποθέτει εργοστάσια κρίσιμα σε στρατηγικούς ομείς, όπως τα λοιπάσματα, όπως η Λάρκο, να κλείνουν ή να ξεπουλιούνται σε άλλα επιχειρηματικά κεφάλαια, γιατί η λειτουργία τους δεν εξασφαλίζει μεγάλο κέρδος για τους καπιταλιστές, με το μάρμαρο βέβαια να το πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι, οι νέες και οι νέοι, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βάλουν μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες τους, να παλέψουν για αυτές, να οργανωθούν στα σωματεία τους. Χιλιάδες νέοι και νέοι πήραν σήμερα το βάπτισμα του πυρός, έκαναν την πρώτη τους απεργία. Δεν θα τα είχαν καταφέρει εάν δεν είχαν δίπλα τους τα σωματεία τους, εάν δεν είχαν οργανωθεί σε αυτά. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι. Ο δρόμος της οργάνωσης και του αγώνα. Για να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. Για να ξυλωθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινάλ ΠΑΣΟΚ, που καταδυναστεύουν τη ζωή μας. Για να διεκδικήσουμε την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας, όπως είναι εφικτό να γίνει με βάση την πρόοδο της γνώσης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων. Για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Για να περιφρουρήσουμε και να διευρύνουμε τη δράση των σωματείων μας, για να προστατεύσουμε το δικαίωμα στην απεργία. Όλες και όλοι στα συνδικάτα, τώρα πρέπει να ξαναζωντανέψουν όσα σωματεία υστερούσαν σε δράση, να υποδεχτούν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, να οργανώσουν ανοιχτές μαζικές συνελεύσεις που να εξασφαλίζουν την ουσιαστική συμμετοχή όλων στη συζήτηση και στις αποφάσεις. Σωματεία που δεν θα διαγωνίζονται ποιος θα είναι ο καλύτερος κοινωνικός εταίρος του κεφαλαίου, που δεν θα υποτάσσονται στην εργοδοτική και κρατική καταστολή, αλλά με οργανωμένη απειθαρχία θα παλεύουν ανυποχώρητα για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, είμαστε στη διάρκεια μιας σύγκρουσης, μιας σκληρής αναμέτρησης. Απέναντί μας έχουμε το μαύρο μέτωπο επιχειρηματικών ομίλων, κυβέρνησης, αστικών κομμάτων, ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ. Όμως η δύναμη και το δίκιο είναι με το μέρος μας. Είναι με τους πολλούς και τους βασανισμένους. Είναι με τους εργαζόμενους. Δεν υποχωρούμε. Η κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το τερατούργημα. Προτείνουμε στα συνδικάτα νέα απεργιακή κλιμάκωση για τις 16 του Ιούνιου και νέα απεργιακή συγκέντρωση. Προτείνουμε συλλαλητήρια, πικετοφορίες, άλλες μαζικές αντιδράσεις από σωματεία και μαζικούς φορείς στην Αθήνα και σε όλους τους μεγάλους δήμους της Αττικής τις επόμενες ημέρες. Συνεδριάσεις, συσκέψεις, συγκεντρώσεις, συνελεύσεις των σωματείων από σήμερα το απόγευμα. Μεταφέρουμε το αγωνιστικό κλίμα, το κλίμα ξεσηκωμού σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε εργατικό και λαϊκό σπίτι, σε κάθε γειτονιά. Να μην χαθεί ώρα, να μην χαθεί ημέρα. Όλοι στον αγώνα, όλοι στα συνδικάτα θα νικήσουμε.